Κύριε Δαβάκη, πρώτα απ' όλα θα θέλαμε μια κουβέντα για τη σημερινή εκδήλωση και το γεγονός ότι ο Αστέρας Βάρης, το 3Β, κατάφερε να ανέβει μια κατηγορία και να αγωνίσεται από του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική και τι σημαίνει αυτό για όλο το Δήμο αλλά και για τα παιδιά που ασχολούνται με αυτή την ομάδα. Για μένα το ότι ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία φυσικά είναι μια διάκριση, φυσικά είναι μια τιμή για το Δήμο μας, αλλά δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό που επί σειρά ετών και δεκαετιών κάνει ο Κιανούς Αστέρας και επιθυμώ κάθε ομάδα του Δήμου μας να κάνει. Δηλαδή να μαζεύει σαν μελίση την νεολαία μας, να αποτρέπει την παραπατικότητα και να προχωράει υγιώς η κοινωνία η τοπική. Αυτό κατάφερε ο Αστέρας όλα αυτά τα χρόνια και η σημερινή διάκριση βεβαίως παραμένει τιμή και για μένα και για το Διοικητικό Συμβούλιο και για το Δήμο. Τα παιδιά θα είναι κοντά στην ομάδα, τους δίνει στον μικρό, στον ανήλικο, δίνει ένα κίνητρο η διάκριση κατά τα ψέματα και συσπυρώνει. Πιστεύω ότι το έτος, το προσεχές ήχος 21, θα αυξηθούν στις κοινότητες της αθλητικές η νεολαία μας. Από ό,τι γνωρίζουμε, είστε προσωπικός φίλος με τον κύριο Δημήτρη Πάπιο. Θα ήθελα να μου πείτε αν και εσείς μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου θα στηρίξετε αυτή την προσπάθεια και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πάντα ήμουνα σε όλες τις ομάδες και συμμετείχα δια της θετικής ψήφου μου στην επιχορήγηση των ομάδων. Διότι αν δεν επιχορηγήσει επίσημα και νόμιμα ο Δήμος τα αθλητικά σωματεία, θα υπάρχουν παράπλευρες χρηματοδοτήσεις που δεν τις επιθυμώ ως νομιμόφρον. Φυσικά η προσωπική μου φιλία με τον πρόεδρο Δημήτρη με κάνει να πονάω περισσότερο για την ομάδα και περισσότερο για τα άγχη του ιδίου του Προέδρου, αλλά το καθεστώς της χρηματοδότησης παραμένει για μένα το ίδιο για όλες τις ομάδες. Και μια κουβέντα για την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο κύριος Κωνσταντέλος, ότι σκέφτεται να πάρει κάποια έκταση εδώ πέρα κοντά στη περιοχή και να τα κάνει αθλητικές εγκαταστάσεις. Πώς το βλέπετε αυτό? Εάν είναι εφικτό και θεμητό, να γίνει. Δύσκολα δίνουν πάντως κάποιοι φορείς εκτάσεις κερδισμένες. Το βρίσκω λίγο δύσκολο. Και ένα μήνυμα στη νεολαία αυτού του Δήμου. Η νεολαία μας να βλέπει μπροστά, είμαστε ηθικά μαζί τους και αυτό που μετράει, η προσπάθεια μετράει και η επιτυχία έπεται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.